Θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Άμυνας, τον κύριο Κεφαλογιάννη, ο οποίος μας επισκέφθηκε σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Θέλω να τον ευχαριστήσω αυτόν, αλλά και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, γιατί μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία επίσκεψη που είχαμε, όπου είχαμε θέσει το θέμα της εκ νέου παραχώρησης του μόλις δίπλα μας μεγάλου χώρου Φρασίνου που ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας, μέσα σε ένα μήνα υλοποιήθηκε η παραχώρηση του πάρκου της Αυτοκομικής και δίδεται στην χρήση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα επόμενα 15 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε έναν χώρο Φρασίνου ο οποίος επανέρχεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης μετά από μια περίοδο στην οποία υπήρχε μια ιδιοκτησιακή εκκρεμότητα χρήσης, και να πω ότι στον χώρο αυτό έχουμε ήδη αποφασίσει ότι πέρα από το ότι θα είναι ένας δημόσιος χώρος Φρασίνου ιδιαίτερα καλέσθητος όπως υπήρχε μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, θα υπάρξει και μια παρέμβαση ανθοκομικής με ένα πρόγραμμα που θα αφορά την ανθοκομική από άτομα με αναπηρία τα οποία θα εργάζονται εκεί, και στο επόμενο χρόνο θα έχουμε τις λεπτομέρειες για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον κύριο Δένδια, το Υπουργείο Άμυνας, γιατί μόλις ένα μήνα για μας είναι σημαντική αυτή η χρονική απάντηση αμεσότητας που είχαμε, ότι έχουμε ξανά έναν χώρο Φρασίνου, ο οποίος μαζί με τις παρεμβάσεις που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε θα είναι για τους συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη.